300.000 άτομα αστικού πληθυσμού. Μέσα από αυτές τις δομές αστικού πληθυσμού. Γιατί ο πληθυσμός της Υπαίθρου σε ένα μεγάλο βαθμό καλύπτεται από τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Το μεγάλο έλλειμμα ήταν στις πόλεις. Η χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι εξασφαλισμένη, επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Στην αρχή από ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά το 2022 από τον τακτικό προϋπολογισμό. Συνολικά οι πόροι που έχουν δεσμευτεί για την πρώτη τετραετία ανέρχονται σε 280 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Το πιο σημαντικό όμως από όλα κατά τη γνώμη μου σε σχέση με τη χρηματοδότηση είναι το γεγονός ότι έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία έχει ήδη διασφαλίσει τη χρηματοδότησή της και τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 1.800.000 πολίτες έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού και έχουν ανοιχθεί 150.000 ατομικοί ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας. Όσοι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί μπορούν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά ή στη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής τους. Αναβλήθηκε για τις 14 Μαρτίου.